Υπάρχουν κρυμμένα υποσυνείδητα μηνύματα στις ταινίες. Πόσο παράξενα ή τρομακτικά είναι και πώς μπορούν να επηρεάσουν το μυαλό σου. Μια εικόνα που εμφανίζεται σε ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να πιάσει το μάτι έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει κάποιο μήνυμα στο μυαλό ή το υποσυνείδητό σου. Αυτή η πρακτική ξεκίνησε αρκετά χρόνια από την ανακάλυψη του κινηματογράφου και χρησιμοποιήθηκε για να πουλήσει στην αρχή προϊόντα στους θεατές. Σε προηγούμενο επεισόδιο έχουμε μιλήσει για το περίφημο υποσυνείδητο πείραμα με την Coca-Cola και το popcorn. Δύο ανεπαίσθητες εικόνες που οι θεατές δεν κατάλαβαν ποτέ ότι είδαν και αύξησαν τις πωλήσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι διαφημίσεις λοιπόν περιέχουν υποσυνείδητα μηνύματα. Αλλά αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και σε δημοφιλείς ταινίες που σχεδόν όλοι έχουμε παρακολουθήσει. Έτσι, σε αυτό το επεισόδιο Crypt θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα με υποσυνείδητα μηνύματα σε ταινίες που σοκάρουν τους θεατές. Η ταινία «Μη Αναστρέψιμος» είναι ένα σοκαριστικό δραματικό ψυχολογικό θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2002 του Γκασπάρ Νοέ, στο οποίο πρωταγωνιστούν η Μόνικα Μπελούτσι και ο Βενσάν Κασέλ. Το «Μη Αναστρέψιμος» έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις σε κοινό και κριτικούς και είναι προφανώς ακατάλληλο για ανηλίκους. Όπως είπαμε και πριν, τα υποσυνείδητα μηνύματα στις ταινίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με την κρίζα διαφήμιση. Μερικοί σκηνοθέτες βάζουν τέτοια μηνύματα για να καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα συνέστημα στο κοινό χωρίς οι θεατές να καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει. Στα πρώτα 30 λεπτά της σοκαριστικής ταινίας του Γκασπάρ Νοέ υπάρχει ένα ήχο στο παρασκήνιο, μια εξαιρετικά χαμηλή συχνότητα που δεν μπορεί να αναγνωρίσει το ανθρώπινο αυτή. Αυτή η χαμηλή συχνότητα όμως δημιουργεί ναυτία και αηδία. Ο Νοέ χρησιμοποίησε αυτόν τον ήχο για να δημιουργήσει το αίσθημα του αποσυντονισμού στους θεατές την ώρα που βλέπουν την ταινία του. Αυτό όμως δεν είναι το πιο σοκαριστικό, αφού και η ίδια η ταινία έχει πολλές σκηνές που σόκαραν τους θεατές. Το Matrix είναι μια ταινία ή καλύτερα μια τριλογία που έφερε την επανάσταση στο χώρο του κινηματογράφου. Ειδικά η πρώτη ταινία είναι γεμάτη συμβολισμούς και αποτελεί μια μεταφορά για το γεγονός πως ζούμε σε ένα ψεύτικο κόσμο γεμάτο κατασκευασμένες αλήθειες. Μέσα στην τριλογία όμως υπάρχουν και πολλά ακόμη υποσυνείδητα μηνύματα. Θα αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, όμως αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε ειδικό αφιέρωμα για τα μηνύματα που κρύβονται μέσα στο Matrix. Υποσυνείδητο μήνυμα μπορούμε να βρούμε στον πράκτορα Σμιθ. Συγκεκριμένα, η πινακίδα του γράφει το συνδυασμό IS-5416, που στην ουσία είναι το εδάφιο της βίβλου Ισαΐα 54-16, το οποίο αναφέρει πως εγώ είμαι αυτός που δημιούργησε το σιδερά που ανάβει τα κάρβουνα στη φωτιά και φτιάχνει το σωστό όπλο για το έργο του, και εγώ επίσης δημιούργησα τον καταστροφέα που θα σπείρει τον όλεθρο. Ο χαρακτήρας της Trinity, πέρα από το όνομά της που σημαίνει τριάδα, έχει και αυτή ένα υποσυνείδητο μήνυμα. Η δική της πινακίδα αναγράφει DA-203, που είναι το εδάφιο Δανιήλ 2-3, που αναφέρει πως ο βασιλιάς τους είπε πως είδε ένα όνειρο και η ψυχή του προβληματίζεται για να μάθει τι συμβαίνει στο όνειρο αυτό. Προφανώς, αυτή είναι μια αλληγορία για το Matrix που είναι σαν όνειρο για όσους το ζουν, ενώ στην πραγματικότητα είναι η φυλακή που τους κρύβει τον αληθινό εφιάλτη. Σε μια άλλη σκηνή βλέπουμε ένα στιγμιότυπο στην τηλεόραση ενός από τα πιο παράξενα σόου επιστημονικής φαντασίας του BBC που λεγόταν ο Φυλακισμένος. Η σειρά είχε να κάνει με ένα κυβερνητικό πράκτορα που παράτησε τη δουλειά του και τελικά ναρκώθηκε και ξύπνησε σε ένα ψεύτικο σπίτι που ήταν ίδιο με το δικό του και άρα ήταν στην ουσία φυλακισμένος. Ενώ ένα από τα βιβλία που εμφανίζονται μέσα στο Matrix είναι το Simulacra and Simulation,
μια φιλοσοφική πραγματεία του 1981 από το φιλόσοφο και θεωρητικό του πολιτισμού Ζαν Μποντριγιάρ, στην οποία ο συγγραφέας εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ πραγματικότητας, συμβόλων και κοινωνίας. Ο Εξορκιστής, η ταινία που παρουσιάζει την ιστορία δαιμονισμού του William Friedkin, έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο τρομακτικές ταινίες στην ιστορία των ταινιών τρόμου. Φυσικά ο Εξορκιστής περιέχει υποσυνείδητα μηνύματα που κάνουν αυτή την ατμόσφαιρα ακόμη πιο άβολη για το θεατή. Μέσα στην ταινία υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα καρέ που αποτυπώνουν το δαίμονα Παζούζου. Ο Παζούζου είναι ένα πλάσμα της μεσοποταμιακής μυθολογίας που εμφανίστηκε κατά τη νεοβαβυλωνιακή περίοδο γύρω στην πρώτη χιλιετία π.Χ. Ήταν ένα πλάσμα με υπερφυσικές δυνάμεις που δεν ήταν όμως θεότητα και ανήκει στην κατηγορία των δαιμόνων, μια θεότητα δηλαδή κατώτερης τάξης που αντιπροσώπευε την καλή ή κακή τύχη των ανθρώπων και αποτελούσε συνδετικό κρίκο μεταξύ ανθρώπων και θεών. Οι εμφανίσεις του Παζούζου βέβαια στον Εξορκιστή είναι τόσο γρήγορες που πολλοί παρακολούθησαν την ταινία και δεν τον είδαν ποτέ. Το γεγονός μάλιστα πως πετάγεται για κλάσματα δευτερολέπτων στην οθόνη είναι όντως πιο τρομακτικό αν το καταλάβεις από την ίδια την όψη του. Ένα άλλο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο το δαιμονισμένο κορίτσι κατεβαίνει τις σκάλες, που παραπέμπει σε μια συγκεκριμένη στάση γιόγκα. Κάτι που ίσως αποτελεί ένα υποσυνείδητο μήνυμα που μπορεί να συνδέσει στο μυαλό του θεατή τη γιόγκα με το δαιμονισμό. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες υπάρχουν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για τα κρυφά υποσυνείδητα μηνύματα που περνάει η Disney στους μικρούς θεατές της. Αυτά τα μηνύματα ποικίλουν από κρυφές εικόνες ή σύμβολα σεξουαλικού περιεχομένου ή ακόμα και παράξενες χειρονομίες. Έτσι μπορούμε να δούμε σε πολλές σκηνές φαλικά σύμβολα ή τη λέξη σεξ γραμμένη με κρυφό τρόπο ώστε να μην γίνεται αντιληπτή, ενώ υπάρχει και η πεντάμορφη και το τέρας, όπου στη σκηνή του θανάτου του Γκαστόν δύο νεκροκεφαλές εμφανίζονται στιγμιαία στις κόρες των ματιών του. Σε μια άλλη σκηνή επίσης μπορούμε να δούμε μία από τις πρωταγωνίστριες που σχηματίζει ένα παράξενο σύμβολο με το χέρι της. Αυτά είναι μόνο μερικά μικρά παραδείγματα, αφού και οι ταινίες της Disney είναι γεμάτες υποσυνείδητα μηνύματα που μπορούμε να αναφέρουμε σε ειδικό αφιέρωμα. Το Fight Club είναι μια εντελώς συμβολική ταινία που αξίζει μελλοντικά να αναλύσουμε σε βάθος. Η ταινία μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα τα υποσυνείδητα μηνύματα, αφού ο χαρακτήρας του Brad Pitt δείχνει στον πρωταγωνιστή πως φύτευε εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου ανάμεσα στα καρέ παιδικών ταινιών, ώστε οι θεατές να νιώθουν άβολα χωρίς να το καταλάβουν. Πριν αναφέρω το επόμενο, και επειδή περιέχει spoiler, αν δεν έχεις δει φυσικά ακόμη την ταινία, αρχικά γιατί έχασες τόσα χρόνια, πήγαινε δες τη γρήγορα, και στη συνέχεια σταμάτα το βίντεο γιατί μάλλον θα αποκαλυφθεί το μεγαλύτερο μυστικό της. Είναι πλέον εδώ και χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία γνωστό πως ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές δεν είναι αληθινός και υπάρχει μόνο στη φαντασία του Νόρτον. Έτσι, ο χαρακτήρας του Brad Pitt εμφανίζεται συχνά ως υποσυνείδητο μήνυμα για κλάσματα δευτερολέπτων στις οθόνες μας, σαν ένα δείγμα πως ο πρωταγωνιστής τον δημιουργεί σιγά σιγά εξαιτίας της παράνοιάς του. Αν κρίνουμε από αυτά τα παραδείγματα, φαίνεται πως είναι γεγονός ότι υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα σε ταινίες που χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς από τους σκηνοθέτες. Βέβαια, επιστημονικά δεν έχει επιβεβαιωθεί πως τα μηνύματα αυτά επηρεάζουν το μυαλό των θεατών, αλλά για να υπάρχουν, τοποθετήθηκαν εκεί είτε για πλάκα, είτε ως πείραμα, είτε γιατί όντως λειτουργούν. Οπότε, εσείς γνωρίζετε άλλες ταινίες με υποσυνείδητα μηνύματα που δεν ανέφερα σε αυτό το βίντεο? Αν ναι, μοιραστείτε τις μαζί μου στα σχόλια από κάτω, ώστε να κάνουμε και δεύτερο μέρος. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.